Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Σήμερα θα δοκιμάσουμε να επισκευάσουμε ένα σεσουάρ. Το πρόβλημα που έχει είναι το εξής. Ενώ ξεκινάει κανονικά, βάζουμε την πρώτη ταχύτητα. Όταν αλλάζουμε ταχύτητα και πάμε να βάλουμε τη δεύτερη, δεν αλλάζει καθόλου ήχο. Βλέπετε, πρώτη ταχύτητα, δεύτερη, ο ήχος παραμένει ο ίδιος. Η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω δουλεύει κανονικά και οι δύο σκάλες. Θα το ανοίξουμε τώρα ή κάποιος διακόπτης έχει πρόβλημα ή κάτι άλλο. Θα δούμε τι μπορεί να έχει γίνει. Γενικά τα ηλεκτρικά εργαλεία τα τελευταία χρόνια έχουν κάποιες περίεργες βίδες. Αυτό έχει... Αυτές που έχουν τρύπα σε σχήμα τριγώνου ισοπλεύρου περίπου. Αν δεν έχετε το σετ με τα κατσαβιδάκια αυτά, μπορούμε να τροχίσουμε ένα παλιό κατσαβίδι, όπως έχω κάνει αυτό εδώ, και να πιάσουμε τις βίδες αυτές. Συνήθως έχουν κάποιες βίδες και έχουν και κάποια κουμπώματα. Και αφού βγάλαμε αυτή την περίεργη βίδα, βγάζουμε και το καπάκι από πίσω, το οποίο είναι πατητό, πατάμε αυτές τις δύο ασφάλειες με τα δοντάκια έτσι προς τα μέσα, το τραβάμε και βγαίνει. Και κατόπιν με ένα εργαλείο πλακέ, σαν σπατουλάκι, σαν μαχαιράκι, λίγο το ξεκουμπώνουμε γύρω-γύρω, προσεκτικά να μην σπάσουμε κανένα δοντάκι, μέχρι να το ανοίξουμε στη μέση. Και ανοίγει κατά αυτόν τον τρόπο. Αν ξεβιδώσουμε τώρα αυτή τη βίδα εδώ πέρα, θα βγει φτερωτή με όλο το στέλεχος με τις αντιστάσεις, βγαίνει τραβηχτό προς τα πίσω, δεν είναι τίποτε. Προς το παρόν δεν το πειράζω γιατί οι αντιστάσεις δουλεύανε. Βλέπουμε τώρα αυτές εδώ οι διατάξεις που είναι οι διακόπτες του. Έτσι, το έχουμε βγάλει πάντα από την πρίζα, αυτός είναι ο ένας ο διακόπτης που είναι οι ταχύτητες και αυτός είναι ο άλλος ο διακόπτης που είναι το ζεστό και το πιο ζεστό. Και εδώ πέρα είναι ένας διακόπτης που απομονώνει το ζεστό αέρα. Κάπου εδώ είναι το πρόβλημα σε αυτόν εδώ, για να δούμε. Έχει τρία αυτάκια εδώ γύρω γύρω, τρεις ασφάλειες, τις πατάμε προς τα μέσα και το τραβάμε. Και αποκαλύπτεται και η αντίσταση. Αυτό είναι από σύρμα νικελίου χρωμίου συνήθως, που ενώ κοκκινίζει σε ψηλές θερμοκρασίες δεν ντύκεται. Εδώ μέσα επίσης αυτό το μπλε που βλέπουμε είναι το θερμικό του, ένα διμεταλλικό λαμάκι που αν για κάποιο λόγο υπερθερμαθεί κόβει το ρεύμα για να μην γίνει κάποια ζημιά. Η ζημιά βρέθηκε τελικά, αλλά δεν είμαι παιδιά σίγουρος να μπορέσω να το κάνω. Εδώ έχουμε τον πολυδιακόπτη. Έχει κάτι κουμπάκια εδώ από το πλάι, κάτι δοντάκια, τρία από εδώ και τρία από την άλλη, τον ξεκούμπωσα. Βλέπετε μέσα τα δυο ζευγάρια οι πλατίνες πως είναι μαυρισμένα. Εδώ και εδώ. Αν δεν είναι καμένος θα θέλει πολύ προσεκτικά ξύσιμο με ένα γυαλόχαρτο και να ξαναμονταριστεί προσεκτικά. Αν και αυτά αν τα λύσεις μια φορά δύσκολα ξαναεπανέρχονται. Θα το επιχειρήσω και θα δούμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις κόβουμε μια λωρίδα ψηλό γυαλόχαρτο, τη διπλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και τη βάζουμε ανάμεσα στις πλατίνες, τραβώντας την πλατίνα έτσι και πατώντας τη τρίβουμε μέσα έξω μέχρι να καθαρίσει. Θα δείτε ότι το γυαλόχαρτο μαυρίζει. Αυτά εδώ είναι άλατα τα οποία είναι μονωτικό. Επίσης από το σπιθυρισμό καίγονται τα πλαστικά. Και αυτή εδώ η πλατίνα ήταν κολλημένη, είχε κάνει φωλιά το πλαστικό και σκάλωνε και δεν έκλεινε καλά. Καθαρίστηκε, τρίφτηκε λιγάκι, θα δοκιμάσω να τον κλείσω τώρα. Καλού κακού, κάναμε και τις άλλες επαφές. Να το δούμε λίγο και με φωτισμό, έτσι. Βλέπουμε τις πλατίνες, ένα ζευγάρι τώρα το ανοιγοκλίνω. Έχει μία, δύο... τρεις, τέσσερα ζευγάρια.
Αυτά τρίφτηκαν ανάμεσα όλα, καθαρίστηκαν. Αυτό που σκάλωνε τώρα δουλεύει ελεύθερα. Θα προσπαθήσω να το κλείσω και να το δοκιμάσω. Το σύστημα μονταρίστηκε. Από εδώ και πέρα, παιδιά, αν δεν ξέρουμε που πιάνουμε, δεν αγγίζουμε, το μοντάρουμε και μετά. Θα δοκιμάσω την πρώτη σκάλα. Το βάζω στην πρώτη σκάλα, έχω το ρεύμα κλειστό και δίνω ρεύμα. Κλείνω το ρεύμα, δοκιμάζω δεύτερη σκάλα. Ακούτε τη διαφορά στο θόρυβο, μια χαρά δουλεύει. Θα δοκιμάσω τώρα να το κλείσω το πιστολάκι. Δεν θα επισέλθω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Θα δείτε μια συνδεσμολογία, ένα μοτέρ, το οποίο είναι κάτω-κάτω εδώ. Έχει 4 διοδάκια στην άκρη όπου ανορθώνουν το ρεύμα, δηλαδή το εναλλασσόμενο το κάνουν συνεχές. Και είναι σειρά συνδεδεμένο με το σύρμα, το οποίο σύρμα αποτελείται από 2 διαφορετικά τυλίγματα. Όταν είναι και τα 2 ενεργοποιημένα είναι full ζέστη, όταν είναι το ένα έχει λιγότερο ζέστη. Εν σειρά είναι και το μοτέρ με το ένα που είναι μόνιμα συνδεμένο, ώστε να κόβει το ρεύμα. Δεν θα μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες, από εκεί και πέρα πάμε προς το ηλεκτρονικό μέρος, θα μιλάμε για κάποιες απλές βλάβες που μπορούμε να τις κάνουμε μόνοι μας χωρίς πολύ ιδιαίτερες γνώσεις. Θα το κλείσουμε τώρα να δούμε τι έγινε. Για να μην ταλαιπωρούμαστε στο δέσιμο, αυτές τις περίεργες βίδες με μια σιδηροπριονιά στη μέση τις κάνω απλές για κατσαβίδι για να γίνει το δέσιμο πιο εύκολα. Και για να πούμε μερικά πράγματα για το κύκλωμα στα πιστολάκια. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι κανόνας, από εταιρεία σε εταιρεία υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις και διαφορές. Υπάρχει μια πηγή εναλλασσομένου ρεύματος που είναι το ρεύμα δικτύου, έτσι. Υπάρχει ένα μοτεράκι που είναι το μοτέρ που είναι συνδεμένο στον ανεμιστήρα και φυσάει τον αέρα προς τα έξω. Ρουφάει από πίσω και φυσάει προς τα έξω. Είναι και οι αντιστάσεις, οι οποίες είναι σε 2 κομμάτια συνήθως, που όταν διαρρέονται από ρεύμα θερμαίνονται και δημιουργούν το ζεστό αέρα. Υπάρχει ένας διακόπτης εδώ, ο αριστερός διακόπτης που δείξαμε στο συγκεκριμένο, ο οποίος είτε στέλνει το ρεύμα μέσα από μια δίωδο, είτε το στέλνει κατευθείαν, ώστε η δίωδος και με την αντίσταση που έχει στο μισό κιλό κόβει και τα από κάτω τα αρνητικά στο ημιτονοειδές σχήμα, έτσι. Οπότε στέλνει λιγότερο ή περισσότερη ισχύ στο κύκλωμα. Εδώ υπάρχει μια διάταξη ανόρθωσης με 4 διοδάκια, στο συγκεκριμένο ήταν κάτω από το μοτεράκι, όπου κάνει το εναλλασσόμενο συνεχές για να δουλέψει το μοτέρ. Επίσης είναι οι 2 αντιστάσεις, ο ένας ο διακόπτης που δίνει ή και στη μία ή και στις 2 και ο άλλος ο διακόπτης που τις απομονώνει το κουμπάκι που είχαμε αν θέλουμε να φυσάει σκέτος κρύος αέρας, ενώ φυσούσε ας πούμε ζεστός και ήταν οι διακόπτες στο ζεστό αέρα. Θα δούμε διαφοροποιήσεις όπου οι αντιστάσεις μπαίνουν και εν σειρά με το μοτέρ, αναλόγως τι μοτέρ είναι και σε τι βολτ δουλεύει. Αυτά φαίνονται από τις συνδέσεις των καλωδίων κάθε φορά. Η γενική μορφή πάντως είναι αυτή, έτσι, ένα μοτέρ με συνεχές αντιστάσεις 2 για να ρυθμίζουμε ζεστό και πιο ζεστό, μία διάταξη για να ρυθμίζει τη γενική ισχύ ώστε να κόβει ταχύτητα ή να αυξάνει, και υπάρχει επίσης και ένας θερμοστάτης, ένα διμεταλλικό έλασμα που άμα υπερθερμαθεί για κάποιο λόγο, για να μην γίνει κάποια ζημιά, κόβει το ρεύμα εντελώς και το πιστολάκι σταματάει. Μετά από λίγη ώρα βέβαια ξαναεπανέρχεται. Το πιστολάκι μας είναι έτοιμο, το βλέπουμε τώρα, πρώτη σκάλα, δεύτερη σκάλα, αλλάζει ταχύτητες κανονικά. Και από εδώ η θερμοκρασία, τώρα ακόμη δεν καίει καθόλου, τώρα άρχισε καίει και εδώ καίει πολύ, ανάβω και τη δεύτερη σκάλα, εδώ είναι όλα στο full. Από εδώ το κουμπάκι απομονώνει κανονικά, τώρα φυσάει κρύος αέρας,
λέω πώς έγινε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, αυτές οι βλάβες αξίζει τον κόπο να γίνουνε? Ειδικά άμα το πας σε κάποιον ηλεκτρολόγο, αν δεν βρει έτοιμο το διακόπτη, δεν κάθεται κανείς να μπει σε τέτοια βαβούρα. Ανοίγοντάς τον, κάποιο ελαττήριο θα φύγει, κάποια μπιλίτσα θα χάσει και τέλος πάντων τι να σου πάρει εργατικά, θα βγει περισσότερο από όσο έχει ένα απλό πιστολάκι από ένα πολυκατάστημα. Απλά είναι η περιέργεια να το δούμε πώς δουλεύει και η ικανοποίηση να το φτιάξουμε μόνοι μας. Οι βλάβες οι συνηθισμένες είναι αυτές, ή κόβεται κάποιο καλώδιο εδώ στην αρχή από το δίπλωμα ξεδίπλωμα, ή κάποιος διακόπτης πιάνει σκουριά και άλατα στις πλατίνες και δεν έχει σωστή λειτουργία. Σπανίως κόβονται οι αντιστάσεις, θα πρέπει να γίνει κάτι χοντρό, να μην δουλέψει η φτερωτή, να μην φυσάει αέρας και πάλι θα κόψει ο θερμοστάτης που έχουν, έτσι, αν το ταπώσουμε μπροστά και φυσήξουμε, πάλι θα κόψει ο θερμοστάτης. Επίσης πολλές φορές από εδώ πίσω, αυτό είναι καλά να το ανοίγουμε και να καθαρίζουμε τις τρίχες που μαζεύονται εδώ και πολλές φορές και γύρω από τον άξονα που εμποδίζουν το μοτέρ να γυρίσει καλά ή και αν γυρίζει καλά υπερθερμαίνεται με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να καεί. Αυτά είχα να σας πω. Αν έχετε όρεξη και σας χαλάσει κάποιο πιστολάκι, μπορείτε να το ανοίξετε. Συνήθως οι βλάβες με κάποια πολύ απλά εργαλεία ανοιχνεύονται. Και προσοχή παιδιά στις δοκιμές, όπως λέω κάθε φορά για το ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει εχθρούς και φίλους. Αν δεν ξέρουμε πού πιάνουμε ή δεν ασχολούμαστε καθόλου, ή όταν ασχολούμαστε κάνουμε μετρήσεις συνεχείας με το πολύμετρο πρώτα και κατόπιν όταν είμαστε ασφαλείς το βάζουμε στο ρεύμα και πάντα αυτόματος ηλεκτροπληξίας στο εργαστήριο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό, θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.